ο ενήλικας πρίγκιπας, η παράσταση στο Radio City. Κοντά μας ο σκηνοθέτης της παράστασης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το έργο που ξεκίνησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για να μένετε να συνεχιστεί. Λοιπόν, να ακούσουμε σε ό,τι αφορά την παράσταση δύο λόγια. Ωραία. Να έρθω λιγάκι πιο εδώ να... Ναι, ακούγεστε μια χαρά. Λοιπόν, να σας πούμε ότι είναι μια παράσταση που την αναγκόμουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί ήθελα να κτίσω στην πόλη μου την εθνική σκηνή, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς όσο περνάει καιρός βλέπουμε ότι πιο πολύ δίνει έμφαση θέατρο για ενήλικες και θέατρο για παιδιά. Με ενδιαφέρει και το παιδικό θέατρο και των εφηβών που είναι πολύ εξειδικευμένο, πολύ συγκεκριμένο, όσο μάλιστα το ανεβάσει με μια καινούργια τεχνική, το σωματικό θεάτρο. Αυτό λοιπόν είναι διπλό εγχείρημα, εφηβικό θέατρο, σωματικό θέατρο, και για αυτό και προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα ζώνη, τη ζώνη που είναι απογευματινή, που δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Σε εκείνη την διάρκεια εκείνη τη ώρα, καθώ επίση και να μπορέσουμε λοιπόν τώρα μέσα στι γιορτέ να πάρουμε μια δυναμική διαφορά, αφού είναι κλειστά τα σχολεία και να μπορέσουν να έρθουν τα παιδιά μα να δουν και οι σπουδαστέ την παράσταση τη δική μα. Ωραία. Δύο λόγια για την ιστορία. Δύο λόγια για την ιστορία. Να πούμε λοιπόν ότι ο μικρό πρίγκιπα, ο Ελλάδα στην Εξυπηρή, είναι το τρίτο έργο, το τρίτο βιβλίο στον κόσμο που έχει μεταφραστεί και ταυτόχρονα να έχει τέτοιε πωλήσει. Πρώτα είναι η Βίβλος, είναι το κεφάλαιο του Μάρξ και μετά είναι ο μικρός πρίγκιπας. Ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα παιδί το οποίο ζει στο δικό του πλανήτη και κάποια στιγμή αποφασίζει για να βρει καινούριους φίλους, καινούριους ανθρώπους, επειδή έχει κουραστεί με το 30χρονο του, θέλει να ανακαλύψει καινούργια πράγματα και καινούργια δεδομένα. Έτσι ξεκινάει την περιπλάνησή του μέσα στους πλανήτες που υπάρχουν στο γαλαξία, στο σύμπαν, και προσπαθώντας να βρει κάτι το ιδανικό που δυστυχώς δεν το βρίσκει. Όλα αυτά είναι μια αλληγορία σε σχέση με τις ημέρες μας που ο καθένας ζει στο δικό του κόσμο και στο δικό του πλανήτη. Και βλέπουμε λοιπόν την αντιμετώπιση ενός παιδιού που εμείς ονομάσαμε ενήλικο, γιατί δεν απέχει πολύ από τα τωρινά δεδομένα. Και προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, το καλύτερο μπορούμε, μια ακόμα βαθιά στην έννοια της φιλής, της αγάπης και του έργου. Ωραία. Μέρες και ώρες παραστάσεων να πούμε. Πέμπτη και Παρασκευή στις 6. Ωραία. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.